Ξέρουν ότι έχουν τελέσει πλούσιο έργο όταν ακόμα αναπνέουμε το δηλητήριο της κομματερής. Πώς να σας πείσουν ότι έχουν καταλάβει τα λάθη τους που έχουν διαπράξει για να τα διορθώσουν όταν ακόμα και σήμερα προσπαθούν να σας δωροδοκίσουν προσφέροντάς σας ανύπαρκτη εργασία με διαστρεβλωμένες συμβάσεις. Πώς να σας πείσουν ότι αρχίζει η ανάπτυξη όταν καθημερινά βάζουν λουκέτο μικρομάγαζα σε κάθε γειτονιά. Πώς να σας πείσουν ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν όταν το 40% των συνδημοτών μας είναι άνεργοι. Όλα αυτά τα κόλπα ανήκουν στο παρελθόν. Όπως στο παρελθόν ανήκουν και όσοι χρησιμοποιούν αυτά τα κόλπα για να σας εξαπατήσουν και για να σας αρπάξουν την ψήφο σας. Εσείς με την ψήφο σας θα τους κάνετε παρελθόν και από το Δήμο και από τη χώρα. Από αυτήν εδώ την πλατεία, σε όλους εσάς, αλλά και σε όλους τους συνδημότες μας, θέλω να στείλω ένα μήνυμα ελπίδας και ανατροπής. Ψηλά το κεφάλι. Όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα συμφέροντα που λιμένονται το Δήμο και τη χώρα. Με την ψήφο μας στις 18 και 25 Μαΐου θα αρχίσει μεγάλη ανατροπή προς ένα καλύτερο αύριο. Μέσα από τις κάλπες των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών, των εκλογών στους Δήμους και τις περιφέρειες και κυρίως μέσα από την κάλπη των δημοτικών εκλογών. Γιατί οι μέχρι σήμερα δημοτικές αρχές έχουν χρεοκοπήσει το Δήμο μας. Γιατί ο Δήμος μας είναι το φιλέτο για τα συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων. Είναι το χρυσορυχείο για τους εργολάβους των απορριμμάτων. Γι' αυτό και τα συμφέροντα αυτά, στην κρίσιμη αυτή μάχη, έχουν επιλέξει ξεκάθαρα στρατόπεδο. Έχουν επιλέξει εκείνους που θα τα συντηρήσουν. Εκείνους που θα τα προστατεύσουν. Εκείνους που θα τα ενισχύσουν, εκείνους που θα τα υπηρετήσουν. Έχουν επιλέξει τον απερχόμενο δήμαρχο και τον πρώην δήμαρχο. Αυτή είναι η εκλεκτή του. Γιατί το σύστημά τους, το σύστημα των πολιτών και όχι των πολιτών, εγγυάται τη συνέχεια του χθες. Των εργολαβικών συμφερόντων, της αδιαφάνειας, του παλαιοκομματισμού, της διαπλοκής και της διαφθοράς. Αυτούς έχουν δοκιμάσει. Χάρη σε αυτούς έχουν κερδίσει. Αυτούς εμπιστεύονται και αυτούς θέλουν να παραμείνουν στη θέση τους. Το ίδιο επιθυμεί άλλωστε και ο απερχόμενος δήμαρχος, όσο και αν προσπαθεί να το κρύψει. Σήμερα που το κόμμα του βρίσκεται στο 5%, εκπροσωπούσε και συνεχίζει να εκπροσωπεί το βαθύ Πασόκ. Το Πασόκ του Μνημονίου, το Πασόκ των μειώσεων των μισθών και των συντάξεων, το Πασόκ που οδήγησε τη χώρα στην καταστροφή. Ο απερχόμενος δήμαρχος από τη θέση του γραφείου του κυρίου Πάγκαλου οδηγήθηκε στην πολυθρόνα του δημάρχου μέσα στο άρμα του Πασόκ. Γι' αυτό και ως δήμαρχος έκανε συγκεκριμένες επιλογές προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων, οικονομικών και πολιτικών, των ίδιων συμφερόντων που υπερασπίζουν τη σημερινή κυβέρνηση του Σαμαρά και του Βενιζέλου, των ίδιων συμφερόντων που ευνοεί η Τρόικα, αλλά και ο προηγούμενος με τη Νέα Δημοκρατία, παλιά λέω εγώ, είναι και στη συγκυβέρνηση. Το ένα χέρι γνύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Βλέπουμε έτσι το νήμα που συνδέει τον απερχόμενο αλλά και τον προηγούμενο δήμαρχο με το Δήμο Φιλής. Το νήμα του κέρδους των μεγάλων συμφερόντων. Αυτό το νήμα η ριζοσπαστική κίνηση Φιλής με τους πολίτες στο πλευρό της θα το κόψει ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ΣΥΡΙΖΑ θα κόψει τους δεσμούς με το παρελθόν. Με το παρελθόν που εκφράζουν όλες οι μέχρι σήμερα δημοτικές αρχές.
Γιατί η φυλή δεν είναι τα συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων. Η φυλή είναι οι άνεργοι συμπολίτες μας, αλλά και όσοι παλεύουν για το μεροκάματο. Η φυλή είναι οι επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο, αλλά και οι νεκρομεσαίοι επιχειρηματίες που δεν το βάζουν κάτω και συνεχίζουν να αγωνίζονται καθημερινά. Η φυλή είναι οι συνδημότες μας που τρέχουν στις δομές αλληλεγγύης, αλλά και οι πρωτοβουλίες πολιτών που μας δείχνουν το δρόμο των δίκαιων αγώνων για την ποιότητα ζωής. Η φυλή είναι οι άνθρωποι του τόπου μας. Είναι οι συμπολίτες μας, απέναντι στους οποίους η ριζοσπαστική κίνηση φυλής αισθάνεται ότι αναλαμβάνει μια τεράστια διπλή ευθύνη. Πρώτον, να βάλει τέλος στο σύστημα των προηγούμενων δημοτικών αρχών. 20 και πλέον χρόνια είναι αρκετά. Φτάνει πια. Ήρθε η ώρα η φυλή να αλλάξει σελίδα. Και δεύτερον, να βάλει τις βάσεις για ένα ήθος στο Δήμο μας. Ένα Δήμο με ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρά τους στους πολίτες. Μια δημοτική αρχή που το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να βάλει τέλος στην αδιαφάνεια που επί τόσα χρόνια συστηματικά καλλιέργησαν οι πρώην δήμαρχοι στην προσπάθειά τους να αποκρύψουν τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Στην προσπάθειά τους να αφήσουν τα τροκτικά να κάνουν πάρτι στο σκοτάδι, σε βάρος των συμφερόντων των πολιτών, σε βάρος του περιβάλλοντος. Γνωρίζω ότι αναλαμβάνουμε μεγάλη ευθύνη. Σας δίνω όμως το λόγο μου ότι δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω από αυτή την ευθύνη απέναντι στους δημότες, απέναντι σε όλους εσάς. Σε όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ, έχοντας πάρει την απόφασή σας να σβήσετε το παρελθόν και να εμπιστευτείτε τη ριζοσπαστική κίνηση φυλής για να αλλάξει φυλή χέρια, για να ομορφύνει η πόλη μας την εικόνα της και οι συμπολίτες μας τη ζωή τους. Φίλες και φίλοι, είναι γνωστά τα προβλήματα του Δήμου μας και όλοι γνωρίζουμε τις πράξεις και τις παραλήψεις των δημοτικών αρχών που έχουν διοικήσει το Δήμο μας μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε ότι όλες οι μέχρι τώρα δημοτικές αρχές έχουν προτιμήσει να στέκονται δίπλα στο μεγαλοεργολάβο και στο μεγαλοεπιχειρηματία και όχι δίπλα στον απλό εργαζόμενο και στον οικογενειάρχη. Γνωρίζουμε ότι όλες οι μέχρι τώρα δημοτικές αρχές έχουν προτιμήσει να εξυπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των δημοτών. Γνωρίζουμε ότι όλες οι μέχρι τώρα δημοτικές αρχές στο στρατό των ανέργων που έχουν δημιουργήσει οι ειδικοί εντολείς τους βλέπουν μόνο απρόσωπους ψήφους αντί για προσωπικά δράματα με κατεστραμμένες ζωές και οικογένειες. Γνωρίζουμε και το οικονομικό χρέος που μας έχουν φορτώσει. Δεν γνωρίζαμε όμως μέχρι πρόσφατα για το ύψος του χρέους αυτού. Το ερευνήσαμε και το αποτέλεσμα της έρευνας μας αυτής μας τρόμαξε. Το χρέος του Δήμου μας υπερβαίνει τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπεύθυνοι για το χρέος αυτό που καλούμαστε να το πληρώσουμε όλοι οι δημότες είναι γνωστοί σε όλους μας. Είναι όλοι αυτοί που έχουν διοικήσει το Δήμο μας μέχρι σήμερα. Κάποιοι μάλιστα από αυτούς χωρίς ντροπή ζητούν και πάλι την ψήφο σας. Όπως η σημερινή δημοτική αρχή που ήταν παντελώς απούσα όλα τα χρόνια που διοίκησε το Δήμο και δεν στάθηκε κοντά στο Δημότη ούτε στα μεγάλα ούτε στα μικρότερα προβλήματά του.